Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλολογίες εδώ στο Star TV. Να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που προηγείται και να δούμε όλη την αγωνιστική δράση και πολύ ωραία θέματα. Θα δούμε αγώνα πόλο, θα δούμε αγώνα ποδοσφαίρου, θα δούμε και αγώνα μπάσκετ. Απ' όλα έχει σήμερα το μενού της εκπομπής Αθλολογίες. Πάμε να δούμε γρήγορα τις κάρτες μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τον άθλο που θα κάνει ο Χάρης Θεοδόσης σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τον εαυτό του στα άκρα, στα όρια και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια με τους φίλους τους αγαπημένους. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία που καλησπέρισε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook Αθλολογίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, 13η αγωνιστική και τα αποτελέσματά της. Μέγας Αλεξάνδρος Τρικάλων Κοζάνη 1-2, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Μακεδονικός 0-0. Ηρακλής Αμπελοκήπων Λευκύμη 2-2, Οφάμε Θεσσαϊκός 1-4, θα δούμε το ρεπορτάζ του αγώνα. Γιάννη Τσάθη, Έλα Σαρακινών 0-1, Αθλητική Ένωση Ποντίων, Κτηνών Τροφικός Αστέρας 1-0. Στη βαθμολογία ο Μακεδονικός προηγείται με 28 βαθμούς, ακολουθούν Κοζάνη, Εδεσαϊκός, Αθλητική Ένωση Ποντίων, Θύελα Σαρακινών, Μέγας Αλέξανδρος Γιάννη Τσά, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας. Ο ΟΦΑΜ έχει 15 βαθμούς, η Λευκύμη επίσης με το ίδιο αριθμητικό, Κτηνοτροφικός Αστέρας 12 και Ηρακλής Αμπελοκήπων 8. Η επόμενη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στις 3. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Μέγας Αλέξανδρος, Μακεδονικός Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ο ΟΦΑΜ παίζει εκτός έδρας στην Κοζάνη με την ομώνυμη ομάδα. Η Λευκύμη υποδέχεται τον Κτηνοτροφικό Αστέρα και ο Δεσαϊκός παίζει με τον Γιάννη Τσά, ενώ η Θύελλα Σαρακινών αντιμετωπίζει την Αθλητική Ένωση Ποντίων. Τώρα, στη γαμά εθνική γυναικών, δεν υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο, απλά επειδή έχουμε καιρό να δούμε τα κορίτσια, θέλω να δούμε λίγο τη βαθμολογία εντάχει για τον δεύτερο όμιλο. Έχουν προηγηθεί 5 αγωνιστικές, έχουν παίξει από πέρσι τα κορίτσια στην γαμά εθνική κατηγορία και να δούμε την επόμενη αγωνιστική που είναι 13 Φεβρουαρίου. Στη βαθμολογία λοιπόν η Κερκυλαϊκή ομάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση έχοντας 7 βαθμούς, ενώ για την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο ομάδα τη Βέρεια, η οποία επόμενη αγωνιστική θα γίνει την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και η Κερκυλαϊκή ομάδα παίζει στις 3 Κέρκυρα 1996 Βέρεια. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε. Απλά ήθελα να έχουμε μία επαφή με την κατηγορία, γιατί έχουμε να μιλήσουμε αρκετές μέρες. Πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα Α1 κατηγορία της ΕΠΣ και τα αποτελέσματα για την 15η αγωνιστική. Κέραυνος Αγίου Νικολάου, Χιλιάς Νυμφών 0-2, Ολυμπιάδα Καρουσάδων Κάβος 0-0, Αστέρας Πετρητή Αναγέννης Περιβολίου 2-0, Οδυσσέας Αυλιωτών Θρυλιακός Αχαράβης 1-2, Αστέρας Μωραϊτίκων Παξί 1-5, Αστέρας Λιαπάδων ΑΕ Καναλίων έγινε σήμερα το παιχνίδι αυτό και ο Όλυμπος πήρε την αναμέτρηση από τον Ατρόμητο Στρογγυλής 3-0 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία, ο Αστέρας Πετρητή 63 βαθμούς και ο Θρυλιακός Αχαράβης 37. Ακολουθούν Αναγέννηση Περιβολίου, Παξί, Όλυμπος, Κέραυνος Αγίου Νικολάου, Κάβος, Αχιλλέας Νυμφών, Αστέρας Λιαπάδων, Οδυσσέας Αυλιωτών, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, ΑΕ Καναλίων, Αστέρας Μωραϊτίκων και Ατρόμητος Στρογγυλής. Εκκρεμούν βεβαίως τα παιχνίδια για την 11η αγωνιστική. Παξί Θρυλιακός Αχαράβης θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 2 του μήνα στις 11:30 και για την 12η αγωνιστική Θρυλιακός Αχαράβης Κάβος, ενώ ο Ατρόμητος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, 3 και 4 έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Αναγέννηση Περιβολίου Αστέρας Λιαπάδων, Κάβος Αστέρας Μωραϊτίκων, Θρυλιακός Αχαράβης Αχιλλέας Νυμφών. Και την Κυριακή θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιάδα Καρουσάδων Αστέρας Πετρητή, ΑΕ Καναλίων Όλυμπος Κέρκυρας, Παξί Οδυσσέας Αυλιωτών και ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου θα πάρει την αναμέτρηση από τον Ατρόμητο Στρογγυλής 0-3 ανεφαγώνα. Στην Α κατηγορία τώρα και στον Βόρειο Όμιλο πάμε να δούμε την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου, 12η αγωνιστική, Διασκασιόπης Εθνικός Προελλάδων 0-0, Ομόνια Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών 1-2, Ηρακλής Φακερών Ατρόμητος Άφρας 1-5, Κεραυνός Ποταμού Πάος Φακιανάκης 0-5, Πάο Κορακιάνης Αστέρας Σπαρτίλα 5-2, η ΑΕΦ Άκων πήρε την αναμέτρηση από το Κοντόκαλι 0-3 ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία λοιπόν, Πάο Κορακιάνης στην πρώτη θέση με 36, ακολουθεί η ΑΕΦ Άκων με 33, Πάο Σφακιανάκης με 26 και από εκεί και πέρα Ατρόμητος Άφρας, Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών, Εθνικός Περουλάδων, Δίας Κασιόπης, Ομόνια Γαστουρίου, Ηρακλής Φακερών, Αστέρας Σπαρτίλα, Κεραυνός Ποταμού και το Κοντόκαλι που έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική, η 13η, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, 3 και 4, έχουμε τις εξής αναμετρήσεις. Εθνικός Περιβολίων Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών, Αθλητική Ένωση Φεάκων Δίας Κασιόπης και Πάος Φακιανάκης Ηρακλής Σφακερών. Την Κυριακή θα γίνουν οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις, Ατρόμητος Άφρας Ομόνια 6 και 4 και Πάο Κορακιάνης Κεραυνός Ποταμού 3 και 4, ενώ ο Αστέρας Σπαρτίλα παίρνει τους βαθμούς κόντρα στο Κοντόκαλι 3-0 άνευ αγώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον νότιο όμιλο της Α κατηγορίας. Να δούμε και εδώ την πρεμιέρα για τον δεύτερο γύρο. Ηρακλής Αγκύρων 10, Ποσειδώνας Βιταλάδων 1-1.
ΑΕ Κανονίου Κρόνος Αργυράδων 2-3, Ορφέας Κανονίου Θήλε Γαρίτσας 1-1, ΑΟ Κέρκυρα Μπενίτσες 4-3, Κεραυνός Δραγωτινών και Μέγας Αλέξανδρος πήραν τις νίκες κόντρα τους βαθμούς, κόντρα στους Συναράδες και στους Λονδίνο 2017 που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Τώρα, στη βαθμολογία, Κρόνος Αργυράδων με 34, ΑΟ Κέρκυρα με 30 και από εκεί και πέρα, Μπενίτσες, Ποσειδώνας Βιταλάδων, ΑΕ Κανονίου, Θήλε Γαρίτσας, Μέγας Αλέξανδρος, Ορφέας Κανονίου, Ηρακλής Αγγίων 10, Κεραυνός Δραγωτινών και οι δύο ομάδες που έχουν αποχωρήσει, ενώ σε παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, ΑΕ Κανονίου Μπενίτσες 1-2. Για την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο έχουμε μία μόλις αναμέτρηση, Θήλε Γαρίτσας, Μέγας Αλέξανδρος 3 και 4. Θα πάρει την αναμέτρηση άνευ αγώνα ο Κέρκυρα από τους Συναράδες και ο Κρόνος από το Νέο 2017, οι δύο πρωτοπόροι, ενώ την Κυριακή θα γίνουν τρεις αναμετρήσεις. Ποσειδώνας Βιταλάδων, ΑΕ Κανονίου, Κεραυνός Δραγωτινών, Ηρακλής Αγγίων 10 και Μπενίτσες, Ορφέας Κανονίου. Τώρα στο Χάντμπολ έχουμε την αγωνιστική η οποία δεν έγινε και η οποία μεταφέρθηκε για το ερχόμενο Σάββατο. Έτσι λοιπόν, με τη βαθμολογία που υπάρχει στα play-out, το ερχόμενο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι τρεις αναμετρήσεις. Εξαναβολή, Σαφυράκης Ναούσας Δούκας, Φίλιππος Βέρειας Άρης Νίκαιας και ο Φέακας υποδέχεται την ομάδα της Σαλαμίνας εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Συνεχίζουμε με την Α2 Χάντμπολ γυναικών. Κερκυραϊκός εκτός έδρας αντιμετώπισε τον Αθλητικό Μήλο Ιωαννίνων, τον οποίο και νίκησε 13-26. Στη βαθμολογία, η ομάδα της Καστοριάς και η ομάδα του Κερκυραϊκού ισοβαθμούν με 6 βαθμούς, ενώ ο Κερκυραϊκός στην ισοβαθμία με την Καστοριά διατηρεί πλεονέκτημα, καθώς είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο είναι η εξαναβολή 7η, όπου ο Κερκυραϊκός υποδέχεται την Καστοριά στις 2. Αμέσως μετά την αναμέτρηση αυτή, θα γίνει η αναμέτρηση για τη Β' Εθνική Χάντμπολ, εκεί που ο Κερκυραϊκός δεν έπαιξε με τον Αριό Μπτολεμαϊδα στο παιχνίδι, αναβλήθηκε. Αλλά η Άρτα Χάντμπολ 2015 ιτήθηκε από την Καστοριά 18-23. Στη βαθμολογία λοιπόν ο Κερκυραϊκός έχει παιχνίδι λιγότερο με 8 βαθμούς στην δεύτερη θέση και η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο στις 4 ο Κερκυραϊκός υποδέχεται την ομάδα της Καστοριάς. Πόλο. Ένα παιχνίδι έγινε μόνο όσον αφορά το Πόλο για την 10η αγωνιστική, 3-1 Βούλας ΝΑΟΚ. Βέβαια έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά έγινε στο κολλημητήριο του νησιού, γιατί το πρώτο παιχνίδι είχε γίνει εκτός έδρας. Άρα 3-1 Βούλας ΝΑΟΚ 9-7. Εμείς θα δούμε το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Οι υπόλοιποι αγώνες δεν έγιναν, αναβλήθηκαν. Στη βαθμολογία λοιπόν η 3-1 Βούλας πέρασε ως πρωτοπόρος μετά την νίκη της επί του ΝΑΟΚ και η επόμενη αγωνιστική είναι την ερχόμενη Κυριακή, όπου ο ΝΑΟΚ παίζει με τον Ηρέα Χαλανδρίου και από εκεί και πέρα Λάρισα, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, Ηλιούπολη Νηρέας Χαλανδρίου και ΑΕ Χαϊδαρίου 3-1 Βούλας για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στην ΑΣΚΑΒΔΕ, Βόρειος Όμιλος, Ιόνιος, Θρύλος Ιωαννίνων 78-56, Μολωσίνη, Νικόπολη 77-74, Παραμυθιά, Πύρος Αρτέων 81-63, αναβλήθηκε το παιχνίδι του Φέακα. Ρεπό είχε ο Κερκυραϊκός, έτσι λοιπόν στη βαθμολογία ο Ιόνιος ισοβαθμεί με την Παραμυθιά με 19 βαθμούς. Ακολουθούν Νικόπολη, Μολωσί, Πύρος Αρτέων, Θρύλος Ιωαννίνων, Φέακας, Κερκυραϊκός και Προτέας. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο, Νικόπολη Ιόνιος, Πύρος Αρτέων, Μολωσί και Φέακας Κερκυραϊκός. Το παιχνίδι μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων, ενώ την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Θρύλος Ιωαννίνων, Προτέας Οικουμενίτσας με την Παραμυθιά να έχει ρεπό. Και για την Β' ΣΚΑΒΔΕ, να τα πούμε λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. 11η αγωνιστική, Λέων Αλκές, εδώ θα δούμε ρεπορτάζ, 78-37. Πήγα στους Νοτίας Κέρκυρας ΓΕΚ 64-96 και βράβευση του Αντώνη Ασπιώτη από την ομάδα της ΓΕΚ για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Καποδίστρια Σκένταυρη 66-32, ρεπό Ναυσίθος. Στη βαθμολογία, η ΓΕΚ πρωταγωνιστή με 16 βαθμούς. Ακολουθούν Λέων Αλκές, Σκένταυρη, Καποδίστρια Ναυσίθος και Πήγασος. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο, με την ΓΕΚ να αντιμετωπίζει τον Καποδίστρια και την Κυριακή Αλκές πήγα στους Νότιας Κέρκυρας και Κένταυρη Ναυσίθος, ο Λέων έχει ρεπό. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι αυτό του Λέων με τις Αλκές, οι δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση με τον Λέων έχει φανερό προβάδισμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην αναμέτρηση για τη Β' ΣΚΑΒΔΕ. Thank you.
Δήμος Κουλαξής από την ομάδα των Αλικών. Παρότι μπήκε πολύ δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μέρος αντιμετωπίζοντας τον Λέων. Είναι οι δύο ομάδες που παλεύουν για τη δεύτερη θέση στη Β' Σκαυδέ. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα των Λεόντων πήρε τη διαφορά, πήρε τελικά τη νίκη. Είδαμε όμως ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλά νεύρα, ο κόσμος έδωσε το παρόν όσοι έπρεπε να είναι στο γήπεδο τουλάχιστον για να δουν την αναμέτρηση αυτή. Λίγα λόγια για το παιχνίδι και το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτό που είδα από την ομάδα. Ξεκινήσαμε καταπληκτικά, γιατί βάσει των οδηγιών που είχαμε, πιέσαμε στην άμυνα, κάναμε τα block out, πήραμε το rebound που είναι το σημαντικό. Βρήκαμε ρυθμό αυτό να τρέξουμε μπροστά. Βάλαμε τα shoot και πραγματικά βάλαμε όλα τα shoot που ήταν ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο και δεν γίνεται συχνά αυτό. Με το που χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και μας πήρανε τα αμυντικά rebound, γιατί δεν κάναμε block out, εκεί κόλλησε η ομάδα. Ό,τι και να δοκιμάσαμε δεν βγήκε με τίποτα. Από τη στιγμή που χάσαμε το ρυθμό και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε, μας πήρε κατρακύλα. Βλέπω σε κάποια στιγμή λες όλοι έξω, βγαίνει όλη η πεντάδα, βγαίνει άλλη πεντάδα. Αυτό ήταν για να... Αυτό ήταν πλέον, όχι δεν ήταν για κανένα λόγο, ήταν ότι δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι και πρέπει να παίξουν και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα δεν είναι να χρησιμοποιούνται μόνο στη διάρκεια του παιχνιδιού την ώρα που παίζεται, αλλά και κάποια στιγμή αν το παιχνίδι έχει φύγει πολύ νίκη προς τα πάνω ή μας έχει φύγει και δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε, πρέπει να μπουν να παίξουν πολύ περισσότερο χρόνο και τα υπόλοιπα παιδιά για να έχουν χρόνο και παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι πρωτάθλημα ειδικών καταστάσεων αυτό. Φέτος με τον COVID, με τις αναβολές, με τα κρούσματα, με τα παιχνίδια που πάνε προς τα πίσω, με τώρα θα κληθείτε να παίξετε τα αναβληθέντα παιχνίδια. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ναι. Το νούμερο ένα πρόβλημα στην Κέρκυρα είναι οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν γηπαιδικές εγκαταστάσεις, αυτό είναι το θέμα. Και δεν υπάρχουν όχι μόνο για μας, αλλά για όλες τις ομάδες του νησιού και όλα τα αθλήματα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Αν κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος από τους πολιτικούς, γιατί συνήθως έτσι γίνεται η δουλειά, και δώσει λύση, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για το νησί και τον αθλητισμό. Όπως είπα, δικαιολογίες δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες, ούτε εμείς, ούτε πιστεύω οι υπόλοιπες ομάδες όταν χάνουν. Συγχαρητήρια στο Λέοντα και στις ομάδες που προχωράνε και πάνε καλύτερα. Και εύχομαι τα καλύτερα και με την άνοδο και στις δύο ομάδες του νησιού, όσον αφορά την κατηγορία, ΓΕΚ και Λέοντα. Έχει ξεκαθαρίσει δηλαδή τόσο πολύ? Εγώ νομίζω ναι, ότι έχει ξεκαθαρίσει τώρα η παρτίδα. Αν δεν κάνουν κάποια γκέλα, έτσι, κάποιο απροσδόκητο κακό παιχνίδι, νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που φεύγουν. Για πάνω. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Κουκούλης από την ομάδα των Αλικών, η οποία ιτήθηκε από την ομάδα των Λεόντων σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Παρότι το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είδαμε στη συνέχεια. Οι ομάδες κοντά, οι Αλικές μπροστά στο σκορ. Δεύτερο μέρος τελείως διαφορετικό, με τον Λέων να βρίσκει καλύτερα πατήματα, να παίρνει τη διαφορά, να παίρνει τη νίκη. Τι έφταξε και τι άλλαξε μεταξύ των δύο ημιχρόνων? Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά συγκεντρωμένα. Μπήκανε τα σουτ, όπως είπε και ο coach, μπήκανε όλα τα σουτ. Στη δεύτερη περίοδο ξεκινήσαμε να χάνουμε λίγο το ρυθμό. Η ομάδα των Λεόντων πήρε κάποια παραπάνω rebound. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λιγότερο συγκεντρωμένοι και μπορώ να πω ότι η πρώτη πεντάδα αγχωθήκαμε λιγάκι. Δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι, χάσαμε τα rebound. Απ' την άλλη, η ευστοχία μεταφέρθηκε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, στην ομάδα των Λεόντων. Οπότε σιγά σιγά η διαφορά μεγάλωσε και το παιχνίδι σιγά σιγά χάθηκε.
Πιστεύεις και εσύ ότι έχουν ξεκαθαρίσει οι δύο πρώτες θέσεις? Δεν μιλάμε για τη ΓΕΚ, μιλάμε για τη δεύτερη θέση που σήμερα παλέψατε δύο ομάδες για αυτήν. Ή πιστεύεις ότι μπορούν οι αλικές ακόμη στα εναπομείναντα παιχνίδια να κάνουν κάτι ή ο Λέων να μην κάνει κάτι ώστε τα πράγματα να αλλάξουν? Εντάξει, η ΓΕΚ είναι ξεκάθαρα πρώτη, ανεβαίνει. Ο Λέων πλέον έχει κάνει το πολύ σημαντικό βήμα να ανέβει. Πλέον η διαφορά στις νίκες νομίζω πάει στις 3, γιατί έχει και τη διαφορά. Οπότε πρέπει εμείς να παλέψουμε τα τελευταία παιχνίδια που έχουμε. Και απ' την άλλη να περιμένουμε κάποια γκέλα από το Λέων, αν και είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι όντως οι δύο πρώτες θέσεις έχουν εκριθεί. Καλή συνέχεια. Γιώργος από την ομάδα του Λέων αντιμετώπισε τις αλικές. Ένα παιχνίδι που είναι οι δύο ομάδες ουσιαστικά που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Αν και ο Λέων φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, παρότι στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Μάλιστα, οι αλικές προηγήθηκαν. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λέων πήρε τη μεγάλη διαφορά και έφτασε βεβαίως τη νίκη για την αναμέτρηση της Β' ΕΣΚΑΒΔΕ. Δύο λόγια για το παιχνίδι, το περιμένατε δυνατό? Το παιχνίδι σίγουρα θα ήταν δυνατό. Ήταν δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, όπως προείπες. Εγώ προσωπικά είχα εμπιστοσύνη στα παιδιά της ομάδας μου. Κάποια σουτ μπήκαν από την ομάδα των αλικών στο πρώτο ημίχρονο και κάποια δεν μπήκαν από εμάς. Το σκορ κρατήθηκε στα ίδια μήκη κύματος για ένα δεκάλεπτο, ένα μισή περίπου. Από κάποια στιγμή και μετά, λόγω του ότι η ομάδα δικιά μου έχει και λίγο πληρέστερο ρόστερ, να το πούμε έτσι, με περισσότερους παίχτες, άρχισε να κουράζει την ομάδα των αλικών. Βγήκαν όλα αυτά τα οποία δουλέψαμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες στην προπόνηση. Καταφέραμε και ανοίξαμε το παιχνίδι στο ρυθμό που θέλαμε εμείς. Και τελικά είχε αίσιο τέλος για, για τη δικιά μας την ομάδα. Είναι αυτή η χρονιά πολύ δύσκολη. Δηλαδή, υπάρχει κορονοϊός, υπάρχουν παιχνίδια, γίνονται. Μια σταματάει, μια ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο κόσμος στο 10%. Οι φιλαθλοί, όχι, ναι, ελλείψεις. Είναι έτσι πολύ περίεργη η χρονιά? Όχι απλά περίεργη, είναι πρωτόγνωρα πράγματα για όλους, πιστεύω. Κάθε εβδομάδα σου επιφυλάσσει και μια καινούρια έκπληξη, δηλαδή δεν είσαι σίγουρος αν θα έχεις όλους τους παίχτες, αν θα γίνει το παιχνίδι, γιατί μπορεί οι δικοί σου παίχτες ή κάποια από την άλλη ομάδα να εμφανίσουν COVID και να αναβληθεί το παιχνίδι. Όπως και κανονικά αυτό ήταν το τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι του δεύτερου γύρου, αλλά λόγω της αναβολής που πήρε το πρωτάθλημα δεν έγιναν τα δύο πρώτα, γιατί είναι στην ουσία η δεύτερη αγωνιστική, που ενδεχομένως κάποια άλλα σκόρα είχαν παίξει ρόλο στην ψυχολογία και των δύο ομάδων. Τέλος πάντων, κοιτάμε να τα παλέψουμε όλα αυτά. Αν συνυπολογίσεις και το γεγονός ότι είναι πολλές ομάδες του νησιού με πολύ λίγους χώρους για προπόνηση, συν το γεγονότος ότι όλοι οι παίχτες είναι μεγάλοι ηλικιακά, σίγουρα έχουν άλλες προτεραιότητες και δεινοπαθούμε εντός εισαγωγικών να μαζευτούμε για προπόνηση, πιστεύω ότι η ποιότητα είναι πολύ καλή με όλα αυτά. Και βλέπουμε δύο ομάδες, όπως σήμερα, ας πούμε, είδαμε ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων χωρίς ένταση. Δηλαδή, ο ένας παίχτης σηκώνει τον αντίπαλο παίχτη. Φαντάζομαι ότι και λόγω της ηλικίας και επειδή γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια τα παιδιά, και βεβαίως δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, βλέπουμε έτσι όμορφες εικόνες στο κλειστό. Σκοπός μας αυτός είναι, έτσι. Και μόνο αυτό πρέπει να φαίνεται, να μπορέσουμε να τραβήξουμε και άλλο κόσμο στον χώρο του μπάσκετ. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν θα ήταν όχι απλά ωραίο, δεν θα ήταν αποδεκτό. Σε αυτό έχουν συμβάλει, πιστεύω, και οι διοικήσεις που έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους και οι προπονητές αλλά και οι παίχτες. Δηλαδή, λίγο πολύ έχουν παίξει παίχτες με όλους. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε την εικόνα ενός μάτς, ακόμα και το δύο που ερχόμαστε να καταναλώσουμε εδώ.
δημιουργώντας εντάσεις μεταξύ μας. Ήταν καλύτερο το γεγονός ότι το παιχνίδι πήγε λίγο πιο μπροστά, δεν έγινε το παιχνίδι handball, παίξατε. Γιατί και το 8,5 φαντάζομαι και για ανθρώπους που είναι μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλύτερα παιδιά, ας το πούμε. Εντάξει, να παίζει τώρα μέχρι τις 10-11 το βράδυ είναι λίγο κάπως. Σίγουρα ευνόησε. Συγκεκριμένα για τους δικούς μου παίχτες, έτσι που η πλειοψηφία τους εργάζεται, ήρθαν απευθείας μετά τη δουλειά, μπόρεσαν και έβγαλαν την ένταση της δουλειάς στο γήπεδο. Το 8,5 μάλλον θα θέλαμε να ζέσταμε λίγο μεγαλύτερης διάρκειας για να μπορέσουν να ξυπνήσουν. Είναι αυτό που προείπαμε, υπάρχουν έλλειψη χώρων. Αν είχαμε ένα δεύτερο κλειστό γήπεδο, θα μπορούσαμε να αποφορτίσουμε το πρόγραμμα των ας το πούμε υψηλών κατηγοριών και να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερο χρόνο και για εμάς, αλλά και πολύ περισσότερο για τα παιδιά, τα μικρά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ και εγώ. Αυτά λοιπόν έγιναν στο μπάσκετ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε στις αθλολογίες. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα 30 φύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά.
Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Ευκαιρίες για τα χρήματά σου υπάρχουν παντού. Αρκεί να ξέρεις που να κοιτάξεις. Δηλαδή, εδώ, εδώ, εδώ και σίγουρα και εκεί. Γιατί με τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας Πειραιώς μπορείς μέσω WinBank να επιλέξεις την optimum επιλογή για σένα. Επενδυτικά χαρτοφυλάκια optimum. Γιατί είναι καλό να εύχεσαι, αλλά είναι πολύ καλύτερο να ξέρεις. Έλα σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αναζητήσουμε μαζί την κατάλληλη επενδυτική επιλογή για εσένα. Την Optimum επιλογή. Απόκτησε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Optimum που σου ταιριάζει online μέσω WinBank ή σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Οι τηλεπικοινωνίες και η σωστή δικτυακή υποδομή κάθε επιχείρησης και κάθε κτηρίου είναι σήμερα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Η Advanced Integrated Communication από το 1997 παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε επώνυμες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Ασύρματα δίκτυα, τοπικά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομές δικτύων, συστήματα παρακολούθησης, ξενοδοχειακές λύσεις τεχνολογίας. ΑΕΚ. Μελετάμε και υλοποιούμε έργα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Τώρα και με e-shop aik.gr. Γραμμή εξυπηρέτησης 210-2209-582. ΑΕΚ. Advanced Integrated Communication. Δίνει λύσεις απλοποιώντας την τεχνολογία. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkiralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert. Η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο? Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ.
επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση του σπιτιού μου. Δεν το πιστεύω! Πίστεψέ το και έλα στο Ιδρώ για να ενταχθείς εύκολα και απλά στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 με διπλό μπόνους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα. Αναβάθμισε ή τοποθέτησε νέα σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα θέρμανσης ψύξης, ενεργειακής αυτονόμησης, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, θερμοπρόσωψης. Ιδρώ. Σίγουρα, εύκολα και απλά. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλητολογίας και πριν πάμε να δούμε πόλο και πριν πάμε να δούμε τον αγώνα του ΝΑΟΚ, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο παιδί. Χάρης Θεοδόσης, ο οποίος οθεί τον εαυτό του στα άκρα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κάνει απίστευτα πράγματα. Εδώ εμείς τουρτουρίζουμε με τη θερμοκρασία που υπάρχει στο νησί και στην Ελλάδα και εκείνος πάει Πολωνία. Πάει για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Iceman. Θα κολυμπήσει 500, θα κολυμπήσει 1500, θα κολυμπήσει σπριτ, θα τα κάνει όλα σε παγωμένα, πολύ παγωμένα νερά. Και οι φίλοι του, οι αγαπημένοι βεβαίως, κατά την αναχώρησή του από το νησί, δεν τον άφησαν έτσι. Να τους δούμε. Γιάννη Πατρίκιο, Μαρίνα Γαρνέλη και Κέτη Γραμμένου. Να τα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Και τι ωραία υποδοχή που κάνατε, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι εμείς τα βλέπουμε λίγο το βιντεάκι που τραβήξατε εσείς κατά την είσοδο του Χάρη στο αεροδρόμιο, που σας βλέπει και λέει, «Οχ!» Και είναι και συγκινείται και αυτό το παιδί, είναι και ευαίσθητο. Να το εδώ, για πείτε μας λίγο εδώ τι έγινε. Δεν το περίμενε ο Χάρης, έτσι δεν είναι? Φυσικά δεν το περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια τελείως αυθόρμητη κίνηση από εμάς. Δεν γνώριζε τίποτα ο Χάρης. Ναι. Ήταν κάτι που το κανονίζαμε μόνοι μας. Να φανταστείτε, το μεσημέρι τον είχαμε χαιρετήσει όλοι στην παραλία ότι καλό ταξίδι, καλό αγώνα και αυτά. Ο Χάρης νόμιζε ότι okay, μέχρι εδώ ήταν, τον χαιρετήσαμε και θα τα πούμε στην επιστροφή. Αλλά εμείς το είχαμε φυλάξει αυτή την έκπληξη. Να πάμε σε αεροδρόμιο με την ελληνική σημαία, να του κάνουμε την υποδοχή και να τον ξεπροβοδίσουμε, όπως λέμε, να φύγει για καλό ταξίδι, να έχει ένα καλό αγώνα, με έναν υγιή και καλό τερματισμό. Και το πιο σημαντικό που του δώσαμε μαζί είναι η αγάπη μας
και οι ευχές όλων μας για ό,τι καλύτερο για το Χάρη. Είστε μουσίτσες τελικά, είστε μουσίτσες. Δεν το περίμενε ο Χάρης, διότι ήθελε να ταξιδέψει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Ice Swimming στο Glow Gone της Πολωνίας. 3 με 6 Φεβρουαρίου ο Χάρης θα αγωνιστεί και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η διάκριση. Έχει ξαναπάει ο Χάρης, έχει ξανακολυμπήσει σε πολύ παγωμένα νερά. Αλλά νομίζω ότι ήδη κρυώνει, γιατί κάτι μηνύματα που στείλαμε με το Χάρη σήμερα μου λέει κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ. Φαντάσου, για να λέει ο Χάρης έτσι, που έχει σκληραγωγηθεί, που κολυμπάει, που εμείς εδώ πέρα είμαστε με τα πουλόβρα και ο Χάρης είναι με το κοντομάνικο, φαντάσου τι κάνει στην Πολωνία δηλαδή. Πάνω σε αυτό που λέτε, θέλω να πω αυτό ακριβώς, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το Χάρη από κοντά, ποια είναι η προετοιμασία του. Ποιες είναι οι προπονήσεις του, σκεφτείτε ότι κολυμπάει πρωί, μεσημέρι και βράδυ μερικές φορές. Για να δούμε και φωτογραφίες, γιατί σας έχω δει και εσάς εκεί με το μαγιωτή. Κολυμπάτε κι εσείς 100 μέτρα και μετά λες Χάρη μου από εδώ και πέρα μόνος σου. Πήγαινε σε παρακαλώ. Δεν έλα, μπορώ. Και πάνω σε αυτό, εμείς σαν παρέα έχουμε και ένα κοινό στοιχείο που είναι χειμερινή κολύμβηση. Ναι. Ωραίο αυτό. Φυσικά και είναι. Εσάς που κάνετε χειμερινή κολύμβηση, να ξέρεις Γιάννη και Μαρίνα Κατερίνα, εγώ σας χαίρομαι και σας θαυμάζω. Εγώ δεν μπορώ, αλλά όταν βλέπω ανθρώπους που το κάνουν αυτό το πράγμα, πραγματικά σας θαυμάζω πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι ο Χάρης από προηγούμενη φορά. Στα παγωμένα, καλή, τι παγωμένα, εγώ τα βλέπω και κρυώνω αυτά τα νερά τώρα. Κέτι, για πες, Κέτι. Κοίταξε, εμείς που κολυμπάμε στους 13 βαθμούς, Ματούλα. Α, και εσύ και έτοιμο κολυμπάς στους 13 βαθμούς. Φυσικά, αλλά ο Χάρης αυτή τη στιγμή θα κολυμπήσει περίπου στους... Εάν έχει βαθμούς, θα είναι τυχερός. Μπορεί να έχει και έναν βαθμό το νερό. Σκέψου ότι εμείς ήδη στα 13 και νιώθουμε την παγωνιά. Κοίτα εδώ, οι άλλοι ο κόσμος με το πουλόβερ, με το μπουφάν. Ο Χάρης με το μαγιό. Παιδιά, πάτε καλά. Είσαστε καλά, δηλαδή. Δεν ξέρω και τι γίνεται εδώ πέρα. Τι κατάσταση είναι αυτή. Φαντάσου λοιπόν ότι ο Χάρης αυτή τη στιγμή θα πάει να κολυμπήσει στους 0 έως έναν βαθμό. Κελσίου. Και προπονείται όλο το χρόνο και προπονείται ασταμάτητα και προπονείται χωρίς ουσιαστική στήριξη και ουσιαστικές υποδομές και κάνει έναν άθλο πραγματικά μόνος του και ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς, γιατί νομίζω ότι η ψυχολογική τόνωση είναι ό,τι πρέπει για ένα τέτοιο εγχείρημα. Μαρίνα. Αγαπημένη, καταρχήν σε ευχαριστούμε από ψυχής που μας δίνετε η ευκαιρία να γνωρίσετε όλοι εσείς ή όλοι όσοι δεν τον ξέρουν ή θα έπρεπε να τον ξέρουν. Έναν πολύ αγαπημένο φίλο, ένα παιδί με μια παιδική ψυχή, ναι, που σε βλέπει και τα κρίση. Έχεις δίκιο σε αυτό, πολύ. Αλλά που έχει την απίστευτη δύναμη αυτή τη στοιχή να υπερβαίνει εαυτό, να θέει τον εαυτό του σε κίνδυνο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα και τα παιδιά μας σε κάτι τέτοιο. Αυτό για μένα είναι συγκλονιστικό. Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, να βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες. Ισχύει, γιατί οι δύο πρώτες μέρες είναι θέμα, μου είπε, προσωπικής επιβίωσής του. Σε σχέση με άλλους συναθλητές του, που σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες έχουν προπονηθεί και μπορούν. Και υπάρχουν και αθλητές που δεν το αντέχουν, παιδιά. Δεν αντέχει το σώμα τους. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι ένα σοκ για το σώμα όλο αυτό το πράγμα. Γιάννη, νομίζω ότι είναι ένα σοκ για το σώμα το να κολυμπήσει ξαφνικά στους 0 βαθμούς. Και υπάρχει έτσι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Χάρης. Σκεφτείτε τώρα ότι μιλάμε τώρα εδώ. Η θερμοκρασία είναι 13 με 14 βαθμούς στην Κέρκυρα. Και κρυώνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το κάνουμε σαν χόμπι. Αλλά σκεφτείτε το Χάρη που μπαίνει ώρες μέσα και κολυμπάει. Αυτή τη στιγμή το σώμα του από τους 13 πρέπει να φτάσει σχεδόν στους 0. Είναι σοκ μεγάλο για το σώμα του Χάρη. Επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, δηλαδή, θέλω. Εγώ τι θέλω τώρα. Θέλω, επειδή δεν έχουμε το χρόνο σήμερα, γιατί έχουμε και όλη την κίνηση του Σαββατοκύριακου και τους αγώνες μας και αυτά. Θέλω, αν όχι την Παρασκευή, μόλις τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Χάρη, 3 με 6 Φεβρουαρίου, μπορούμε δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα και την Παρασκευή, θα το κανονίσουμε μεταξύ μας αυτό. Δεσμεύομαι και στον κόσμο που μας βλέπει, θα σας έχουμε ξανά. Και θα κανονίσουμε και την υποδοχή του Χάρη στο αεροδρόμιο. Εννοείται. Να πω μόνο ένα τελευταίο. Ναι, πες το μου γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αγώνες θα μεταδοθούν live μέσα από τα σελίδα. Ναι. Έχω δει, το έχετε ανεβάσει βεβαίως, θα το μεταφέρουμε κι εμείς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το μεταδώσουμε όλοι. Να το κοινοποιήσουμε, να το μεταδώσουμε. Σωστά. Όποιος μπορέσει να δώσουμε τη δύναμη του Χάρη και μέσα από τη live σύνδεση, να νιώθει ο Χάρης ότι θα μας δει. Είμαστε εκεί. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο του το έχω στείλει και το γνωρίζει, ότι θα τον παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Θα τον παρακολουθούμε βεβαίως με πολύ αγάπη και με τις ευχές όλων μας να πάει καλά, να είναι καλά πρώτα απ' όλα και μετά να πάει όσο πιο καλά μπορεί. Σας ευχαριστώ, παιδιά, και τους τρεις. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Θα ήθελα περισσότερο χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θα τα ξαναπούμε. Πάμε στο Πόλο. Πάμε να δούμε τον Άκο, ο οποίος αντιμετώπισε την Τρίανα Βούλας. Το πάλεψε πολύ. Ακόμη κατάφερε να προηγηθεί. Τελικό σκορ όμως 7-9. Πάμε να δούμε τι μας δηλώσαν οι πρωταγωνιστές. Γιώργος Πουλιόπουλος από την ομάδα της Τρίανας Βούλας αντιμετώπισε τον ΑΟΚ, πήρε την νίκη, 7-9 το τελικό σκορ. Προσπάθησε η κερκυριακή ομάδα μπροστά στον κόσμο της με έναν καλό τερματοφύλακα σε καλή μέρα σήμερα. Η Τρίανα Βούλας βεβαίως πρωταγωνιστή, είναι δεύτερη στη βαθμολογία της Α2 και στον ομίλο που υπάρχει η κερκυριακή συμμετοχή. Ήταν ένα παιχνίδι που το περιμένατε πιο εύκολο λόγω του αποτελέσματος. Για αρχή, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στο ναυτικό ομίλο Κέρκυρας για την προσπάθεια που κάνει και για την εικόνα που έδειξε σήμερα. Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι από την αρχή. Όπως είπε και ο αρχηγός της ομάδας Τρίανας, ο Κωνσταντίνος Φωτίου, αντιμετωπίσαμε και εμείς κάποια προβλήματα, είτε λόγω έλλειψης πισίνας, γιατί χιόνισε σε εμάς που ήταν πρωτόγνωρο μετά από πολλά χρόνια κάτω στην Αθήνα. Εμείς είμαστε ουσιαστικά με μια μισή προπόνηση, ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μια δυνατή έδρα. Όπως αναφέρατε και πιο πριν, είναι όλος ο πρώτος γύρος της Κέρκυρας δεν έπαιξε την έδρα της, αντιμετωπίζει και αυτή σοβαρά προβλήματα. Είναι κρίμα για αυτή την ομάδα που είναι ιστορική ομάδα και πρωταγωνιστή κυρίως στην Α2, αλλά έχει βάλει και αρκετούς παίκτες και στην Α1. Έτσι, με ο Σπύρος ο Καδρώνας, ο προπονητής της ομάδας, ο Τάκης ο Πολίτης. Αν ξεφεύγουν κάποιοι άλλοι παίκτες, ζητώ συγγνώμη. Εμείς κρατάμε την νίκη. Προσπαθούμε να. Από τη Δευτέρα που ξαναγυρνάμε στη βάση μας να κάνουμε μια ανασυγκράτηση, να δούμε το τι κρατάμε από το παιχνίδι. Σαφέστατα κρατάμε 3 βαθμούς, την αντίδραση που βγάλαμε και κυνηγάμε να μείνουμε μέσα στους στόχους μας. Από εκεί πέρα, ό,τι έρθει, καλώς. Εσύ τώρα το ότι είσαι κοντά ηλικιακά με τους παίκτες, ότι μπορεί μέχρι πρώτη να παίζεις πόλο και εσύ μαζί τους, ότι είναι καλό, είναι θετικό για την ομάδα σου. Όπως είπατε και πολύ σωστά, εγώ είμαι πολύ κοντά στην ηλικία των παιχτών. Κάποιοι είναι και μεγαλύτεροι από μένα, ναι. Απ' τη μία είναι καλό γιατί είμαι κοντά στα παιδιά, κοντά στους αθλητές μου και καταλαβαίνω και στερνίζομαι τα προβλήματα που υπάρχουν. Απ' την άλλη, εντάξει, αντιμετωπίζουμε, ξέρεις, ότι είπα μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν συμπαίκτης μας, εκείνο, το άλλο. Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχει. Η κατανόηση, ισορροπίες, ναι, μια απόσταση από μένα είναι κάποιες φορές, αλλά όχι, είναι καλό. Σου όμως κάποια στιγμή λες τώρα να μπω, τώρα να βάλω ένα σκουφάκι και ένα μαγιό να μπω μέσα, ρε παιδί μου, να βοηθήσω. Όταν κάνεις αυτό το άθλημα από πολύ νεαρή ηλικία, είναι πολύ δύσκολο να μην θέλεις να πάρεις μέρος στο κομμάτι το παικτικό. Εγώ φρόντισα από σχετικά νεαρή ηλικία να σκοτώσω τον αθλητή μέσα μου και να ασχοληθώ με την προπονητική, οπότε. Και ναι και όχι. Κωνσταντίνος Φωτίου από την Τρίανα Βούλας ήρθε στο κλειστό κολυμητήριο του νησιού. Παρουσία κόσμου, νίκησε η ομάδα του τον ΝΑΟΚ. Τελικό σκορ 7-9. Δεύτερη στη βαθμολογία η ομάδα της Τρίανας Βούλας. Είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, ίσως και δύο ταχυτήτων αυτό το πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι. Ναι, είναι δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν κάποιες καλές ομάδες με ωραίο ρόστερ. Μία από αυτές θέλω να θεωρούμαστε κι εμείς. Σήμερα το παιχνίδι ήταν λίγο αμφίροπο στην αρχή, δεν πήγαμε πολύ καλά.
Μπήκαμε κάπως κουρασμένοι, στη συνέχεια μπήκαμε στο παιχνίδι και καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Σήμερα είχατε εκτός από τον τερματοφύλακα τον Άκου, που ήταν σε πολύ καλή μέρα και έναν κόσμο που έδωσε πολύ δυναμικό παρόν. Δυσκόλεψε αυτά τα πράγματα? Ναι, νομίζω ότι το δυσκόλεψε. Ο κόσμος είναι κάτι το οποίο όντως μας δυσκόλεψε και είναι ωραίο που το βλέπουμε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι και τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δώσανε όλη τους την ψυχή, παίξανε πάρα πολύ καλά. Αλλά στο τέλος φάνηκε ποιος έχει κάνει περισσότερη προπόνηση, νομίζω. Κοίταξε, μια και το είπες αυτό, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη, τη σημασία της νίκης για την Τρία Ναυούλας, αλλά ο ΝΑΚ είναι ένα σωματείο που έχει πολλά προβλήματα στο κολλημητήριο. Είδες ότι στον πρώτο γύρο δεν έγινε κανένα παιχνίδι εδώ στο κολλημητήριο του νησιού. Πολλά προβλήματα με τη θερμοκρασία του νερού. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε τέτοια αντίστοιχα προβλήματα. Έχουμε ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, μπορώ να πω. Ειδικά τις μέρες που χιόνισε στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, ήταν όλα τα κολλημητήρια κλειστά. Δεν είχαμε που να κάνουμε προπόνηση. Δυστυχώς ο καθένας μας έκανε στο σπίτι του με τα βαράκια του. Δεν έχει πισίνα στο σπίτι και κάνει. Δυστυχώς όχι ακόμα. Αλλά έχουμε και εμείς τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς αυτά είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολλά χρόνια το πρόβλημα αυτό με τις πισίνες. Κρύο νερό, τραυματισμοί πάρα πολύ. Το ξέρουμε, το νιώθουμε και εμείς και καταλαβαίνουμε πώς είναι και στην επαρχία το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπω κοκκινίλες, μαυρίλες, γιατί ξέρω ότι κάτω από το νερό γίνονται μάχες. Σήμερα τι έγινε? Γενικότερα γίνονται μάχες, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο που θα αρχίσουμε τις διαφορές μας εκεί. Με τα παιδιά όλα από την Κέρκυρα τους ξέρω ονομαστικά έναν και έχουμε παίξει και σε άλλες ομάδες. Οπότε νομίζω ότι μέσα στο παιχνίδι μπορούμε να παίζουμε σκληρά, αλλά στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί μια βόλτα για να τα πούμε καλύτερα. Στόχος για την ομάδα σου? Στόχος για την ομάδα αυτή τη στιγμή είναι να τερματίσουμε μέσα στην πρώτη διάδα, στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο να είμαστε ακόμα πιο φορτσαρισμένοι για να μπορέσουμε. Είμαστε εντός στόχου και το καλύτερο σετ. Καρδόνας από την ομάδα του ΝΑΟΚ. Το πάλεψε η αλήθεια είναι απέναντι σε μια δύσκολη αντίπαλο. Τρία Ναυούλας, πρωταγωνιστή δεύτερη στη βαθμολογία της Α2 κατηγορίας. Με έναν Κούστα σε πάρα πολύ καλή μέρα. Με τα παιδιά να προσπαθούν. Με την κερκίδα να δίνει ρυθμό, να δίνει πάθος, να δίνει το σύνθημα. Και ο ΝΑΟΚ βεβαίως να είναι είτε κοντά, να περνάει και λίγο πάνω. Τελικό σκορ 7-9 ήταν για την κερκυριακή ομάδα. Πώς ήταν όλα αυτά που άκουσες τώρα για το σημερινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, παρότι η αλήθεια είναι ότι είχαμε και εμείς πολλές απώλειες, έχουμε δύο τραυματίες, έτσι είχαν δύο παιδιά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που δεν μπορέσαν να έρθουν. Τα παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι θα είμαστε λίγο καλύτεροι, τουλάχιστον από παιχνίδι, από άποψη φυσικής κατάστασης. Έχουμε κάνει κάποια προπόνηση. Η μισή ομάδα ήταν απροπόνητη ως γνωστόν. Τώρα σιγά σιγά θα ανεβαίνουμε. Μπορούμε να είμαστε λίγο καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι και παιχνίδι με το παιχνίδι πιστεύω και στα κομμάτια της τακτικής θα ανέβουμε. Τα παιδιά προσπαθήσανε πάρα πολύ, παίξαν ένα πολύ καλό αντίπαλο που το ρόστερ του είναι φτιαγμένο για Α1. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που άνετα έπαιζε στην Α1 και διεκδικούσε την παραμονή της άνετα. Ήταν ένα παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ήμασταν λίγο άτυχοι στο τέλος, δεχτήκαμε ένα-δύο γκολ από... Λίγο άτυχα, η αλήθεια. Εμείς δεν είχαμε ένα καλό σουτ που μπορούσε με Μελιδονιώτη να είχε μπει. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Αυτό που κρατάμε ότι ήμασταν βελτιωμένοι στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού. Σίγουρα το παίξεις παραπάνω μας είναι μια αδυναμία που πρέπει να διορθώσουμε. Κοιτάξτε. Έχεις μια ομάδα Σπύρο τώρα που είναι στα δύο, δηλαδή τα παιδιά που είναι στην Αθήνα και βρίσκουν εκεί τρόπους να προπονούνται, τα παιδιά που είναι στην Κερκύρα με οποιονδήποτε τρόπο να προπονηθούν και αυτούς πρέπει κάποια στιγμή να τους ενώσεις και να αποδώσουν σε ένα παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά μας μειονεκτήματα, η ομοιογένεια. Προσπαθούμε μέσα από τα παιχνίδια να χτίσουμε ομοιογένεια. Έτσι, με ομάδες ανταγωνιζόμαστε, ομάδες οι οποίες προπονούνται σχεδόν όλες κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το ξέρουμε, το έχουμε πάντα, διότι έχουμε παιδιά που είναι φοιτητές, έχουμε παιδιά να καλύψουν κάποιες θέσεις που έχουμε και που είναι εκτός Κερκύρας. Προσπαθούμε, κάποια παιδιά μπορούν και έρχονται κάνα δύο μέρες νωρίτερα να κάνουμε λίγο δουλειά εδώ. Κάποια παιδιά είναι δύσκολο, έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν είναι επαγγελματίες κανένας. Κοιτάξτε, οι αντικσότητες στον αθλητισμό σε εμάς υπάρχουν. Εμείς μέσα με αυτές τις δυσκολίες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα έχουμε δισαβαντάζ. Έχουμε πολλά δισαβαντάζ φέτος. Είχαμε το κολυμπητήριο. Θα ήμασταν τελείως διαφορετική ομάδα αν λειτουργούσαν όλα καλύτερα. Έστω και
τελευταία στιγμή που γίνανε όλα αυτά. Όμως προχωράμε, είμαστε αισιόδοξοι, ελπίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας έτσι, προς το τέλος. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για τα παιδιά αυτή η εμφάνιση να τονωθεί η ψυχολογία που είναι σημαντικό. Καλό θα ήταν να συνδυαζόταν και με έναν βαθμό. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία ενδεχομένως αυτό για την τελική κατάταξη. Από εδώ και πέρα έχουμε ένα παιχνίδι εξαναβολής με το Χαϊδάρι που είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι με την Τρίανα Βούλας που θα προσπαθήσουμε και αυτό να το χτυπήσουμε, μια ομάδα που στο προηγούμενο, παρότι ήμασταν πολύ πίσω από φυσική κατάσταση, το μισό παιχνίδι το κοντράραμε. Είναι μια ομάδα που πιστεύω αν τα πράγματα πάνε όπως τα σχεδιάζουμε μπορούμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Και έχουμε ένα παιχνίδι με τον Όμιλο Φίλων Αλέας, μια δύσκολη ομάδα στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε να θα δούμε. Από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσουν οι όμιλοι των, που θα είναι το G4 που θα, δεν ξέρω πού θα οδεύουν προς τα play-out για να δούμε ποιος θα έχει πλεονέκτημα έδρας και από εκεί και πέρα προχωράμε. Ξαναλέω, εμάς ο στόχος μας εξ αρχής ήταν να παραμείνουμε, σε αυτό στοχεύουμε. Βήμα-βήμα. Ο κόσμος πόσο μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί σήμερα είδαμε μια εικόνα, έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στο νησί, τον Άρχο να παίζει βέβαια, τον κόσμο να δίνει τόσο δυναμικό παλμό, να στηρίζει την ομάδα, να της δίνει όθηση και βεβαίως τον Άρχο που κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση παρόλη την ήττα. Πόσο σημαντική να βλέπουμε τόσο δυνατή έδρα. Κοιτάξτε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει έδρα και σίγουρα μόλις τελειώσουν και τα μέτρα και μπορούμε πλέον με το 10% είναι γεμάτο το κολυμπητήριο, νομίζω ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα έρθει να βοηθήσει την ομάδα. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα σημαντικό, ξαναλέω, πολύ σημαντικό για μας, γιατί και εξάλλου τα αθλήματα γίνονται για να πρωταθλήματα να έρχεται ο κόσμος να βλέπει. Εμείς λοιπόν είναι κάτι που το θέλουμε, ζητάμε στον κόσμο να έρθει να μας ενισχύσει, έτσι την προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε και αρκετά νέα παιδιά, προσπαθούμε να δίνουμε χρόνο όσο μπορούμε. Σήμερα είχαμε 5 παιδιά από την φοιβική ομάδα στο ρόστερ. Έτσι, παιδιά 15 χρονών, μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο μπορούμε θα τους βοηθάμε για να είναι το μέλλον, αυτή είναι το μέλλον. Θέλουμε τον κόσμο, ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει σε μια κρίσιμη στιγμή όπως αυτή. Νομίζω ότι βήμα-βήμα όλα αυτά θα γίνουν και εμείς θα το διαφημίσουμε και παραπάνω, γιατί δεν μπορούμε να διαφημίσουμε λόγω της απαγόρευσης. Τέλος πάντων, προχωράμε, ξαναλέω, βήμα-βήμα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια αναφορά στο γεγονός ότι και ο προπονητής αλλά και ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας έκαναν ιδιαίτερη μνήμα για τον ΑΟ και ιδιαίτερη μνήμα για τον Σπύρο Καρδόνα, για την πορεία του βεβαίως στον χώρο της υδατοσφαίρησης. Και είναι ωραίο να σε αναγνωρίζει, δηλαδή, αντίπαλη και μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και έχει πολύ καλούς παίκτες. Είναι ωραίο να αναγνωρίζει την ιστορία και του σωματείου αλλά και τη δική σου. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι. Νιώθω πιο ωραία το να μπορούμε να. Το να μπορούμε να έχει κάποιος να λέει καλά λόγια για σένα. Εντάξει, κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα όλο αυτό το διάστημα και το σωματείο και εγώ και τα παιδιά που στηρίξαν αυτή την προσπάθεια και οι παίκτες. Νομίζω ότι αναγνωρίζεται. Έχουμε πολλές δυσκολίες και το αναγνωρίζουν. Εντάξει, ο χώρος του δικός μας είναι γενικά τα άτομα που ασχολούνται είναι σε ένα επίπεδο που νομίζω ότι δεν είναι σε χαμηλό επίπεδο, έτσι, σε ένα καλό επίπεδο και μπορούν και καταλαβαίνουν. Και αναγνωρίζουν όταν γίνεται μια προσπάθεια. Δεν ξέρω πόσο θα ευοδοθεί αυτό, αν θα πετύχουμε το στόχο μας, πιστεύω και ελπίζω πως ναι. Αλλά είναι καλό να αναγνωρίζετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δημήτρης Μπησίας από την ομάδα του ΝΑΟΚ αντιμετώπισε την Τρίανα Βούλας σε ένα πολύ έτσι ζεστό, κλειστό κολυμπητήριο. Ο κόσμος έκανε την ατμόσφαιρά του. Ήταν ένα παιχνίδι που το πάλεψε και κάποια στιγμή ήταν και γκολ με γκολ ο ΝΑΟΚ με τους αντίπαλους που πρωταγωνιστούν στην κατηγορία, στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση, έφτασε μέχρι το τελικό 7-9. Πόσο σας έχουν δυσκολέψει οι συνθήκες, η θερμοκρασία του νερού, οι προπονήσεις που μπορεί να μην γίνονται, το ότι παίξατε όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας? Δεν το λέω σαν δικαιολογία, απλά είναι σημαντικοί παράγοντες για την προπόνηση και για την πορεία του ΝΑΟΚ. Αρχικά, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η ομάδα είναι διαχωρισμένη ουσιαστικά σε δύο μέρη. Βρισκόμαστε 5 αθλητές που ζούμε στην Αθήνα σε αναζήτηση καθημερινά χώρου προπόνησης με όποτε αυτό καταστεί δυνατό. Μου δίνεται η ευκαιρία και θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, του τμήματος υδατοσφαίρησης, τον κύριο Λαζαρίδη, τον κύριο Λεμπέση, τον κύριο Πρίμπα, που ορισμένες φορές κάθε εβδομάδα εμείς τους αθλητές που είμαστε στην Αθήνα του ΝΑΟΚ μας φιλοξενούν και μας παρέχουν χώρο προπόνησης. Είναι πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά, οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έκανε ουσιαστικά προετοιμασία. Έτσι, το κολλημητήριο εδώ, όπως γνωρίζετε, ήταν κλειστό. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει αυτό το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ένα γεγονός που είναι πολύ δύσκολο. Τα αφήνουμε όμως όλα αυτά απ' έξω. Όταν είμαστε εδώ,
προσπαθούμε για το καλύτερο. Σήμερα ήταν το μοναδικό παιχνίδι μέχρι στιγμής που δείξαμε πραγματικά ορισμένες από τις δυνατότητές μας. Μείναμε κοντά στο παιχνίδι. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού επιβάλαμε το ρυθμό μας, που ήταν και το καθοριστικό, και μείναμε κοντά καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του παιχνιδιού σε μια ομάδα, που έχει ξεκάθαρο στόχο την άνοδο, με πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, έτσι, με άλλους στόχους, με άλλη δυναμική, με άλλες συνθήκες προπόνησης, με ορισμένους αθλητές καταξιωμένους από την Α1 κτλ. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετική στόχευση. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε σε μια εβδομάδα ακριβώς. Έτσι, και έχει ξεκάθαρο στόχο τα play out και να μπορέσει να σωθεί. Είμαι αισιόδοξος παρά τις αντικσότητες που υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι πολύ καθημερινή σκληρή δουλειά. Είμαστε διαδεθειμένοι να το πράξουμε εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί ξαναλέω ότι είναι πολύ δύσκολο γενικότερα. Και συνεχίζουμε με αισιοδοξία, με γνώμονα ότι σήμερα για πρώτη φορά είχαμε μια εμφάνιση που ως ένα βαθμό μας αντιπροσωπεύει. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τον ΑΟΚ να παίζει στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού και αυτόν τον κόσμο να δίνει αυτόν τον παλμό και αυτή την ένταση σήμερα στην ομάδα, να την εμψυχώνει, να την χειροκροτεί, να φωνάζει, να δημιουργεί ένα πολύ ωραίο κλίμα. Εμάς λοιπόν μας είχε λείψει. Φαντάζομαι ότι και εσείς το να το ζείτε αυτό, γιατί σε όλο τον πρώτο γύρο ζοριστήκατε πάρα πολύ και ακόμα ζορίζεστε, άσχετα που παίζετε στο νησί, δημιουργήσε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ο κόσμος για εσάς. Βεβαίως και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνω έκκληση στον κόσμο της Κέρκυρας όποτε αγωνιζόμαστε εδώ να δίνει το παρόν και να μας εμψυχώνει. Είναι πολύ σημαντικό, το χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Τώρα έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι που εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης προετοιμασίας που κάνουμε, με γνώμονα να είμαστε έτοιμοι έτσι όπως πρέπει αγωνιστικά στη διαδικασία των play-out που θα ξεκαθαρίσει ο πραγματικός μας στόχος. Σας βλέπω να βγαίνετε όλοι όμως. Δεν έχετε, βρε παιδί μου, μια χδαρσιά, ένα αιμάτωμα. Κάποτε τα βλέπουμε. Α, κάτι έχεις. Ναι. Κάτι έχεις, ναι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι οι μάχες είναι πολύ δυνατές κάτω από το νερό, αλλά ίσως και σε αυτή την κατηγορία δεν είναι τόσο δυνατές. Όχι, οι μάχες είναι πολύ δυνατές, αλλά δεν είναι αντιαθλητικές, αν αυτό εννοείται. Ναι. Έτσι, με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε και τους αντιπάλους. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ούτε αντιαθλητικά χτυπήματα, ούτε βρώμικες ενέργειες εισαγωγικά. Στα πλαίσια του αθλητικού ιδεώδους, σίγουρα γίνονται μάχες πολύ δυνατές, αλλά έως εκεί. Έγινε στην αναμέτρηση του ΝΑΟΚ με την Τρίενα Βούλας. Έπρεπε να γίνει εκτός έδρας στο παιχνίδι βεβαίως, αλλά είπαμε ότι ενώ στο πρώτο γύρο είχε γίνει η αλλαγή, τώρα έγινε στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο και την ήττα του ΟΦΑΜ. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan, Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy.
για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 266 10 37 125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 266 10 43 180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Πολυμάρκετ. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Πολυμάρκετ. Όλα εδώ. Ευκαιρίες για τα χρήματά σου υπάρχουν παντού. Αρκεί να ξέρεις που να κοιτάξεις. Δηλαδή, εδώ, εδώ, εδώ και σίγουρα και εκεί. Γιατί με τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας Πειραιώς μπορείς μέσω WinBank να επιλέξεις την optimum επιλογή για σένα. Επενδυτικά χαρτοφυλάκια optimum. Γιατί είναι καλό να εύχεσαι, αλλά είναι πολύ καλύτερο να ξέρεις. Έλα σήμερα στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αναζητήσουμε μαζί την κατάλληλη επενδυτική επιλογή για εσένα. Την Optimum επιλογή. Απόκτησε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Optimum που σου ταιριάζει online μέσω WinBank ή σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Οι τηλεπικοινωνίες και η σωστή δικτυακή υποδομή κάθε επιχείρησης και κάθε κτηρίου είναι σήμερα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Η Advanced Integrated Communication από το 1997 παρέχει κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων σε επώνυμες εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Ασύρματα δίκτυα, τοπικά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα, υποδομές δικτύων, συστήματα παρακολούθησης, ξενοδοχειακές λύσεις τεχνολογίας. ΑΕΚ. Μελετάμε και υλοποιούμε έργα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Τώρα και με e-shop aik.gr. Γραμμή εξυπηρέτησης 210-2209-582. ΑΕΚ. Advanced Integrated Communication. Δίνει λύσεις απλοποιώντας την τεχνολογία. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας.
Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert. Η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο. Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση του σπιτιού μου. Δεν το πιστεύω! Πίστεψέ το και έλα στο Ιδρώ για να ενταχθείς εύκολα και απλά στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 με διπλό μπόνους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα. Αναβάθμισε ή τοποθέτησε νέα σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα θέρμανσης ψύξης, ενεργειακής αυτονόμησης, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, θερμοπρόσωψης. Ιδρώ. Σίγουρα, εύκολα και απλά. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43180. Κόσμημα Zenith.
υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητολογίας και πάμε στο ποδόσφαιρο. Γάμα Εθνική Κατηγορία. Ο ΦΑΜ υποδέχτηκε τον Εδεσαϊκό. Η αλήθεια είναι ένα ιστορικό σωματείο βεβαίως, με πολυετή εμπειρία και παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάφερε να προηγηθεί, όμως ιτήθηκε με τελικό σκορ 1-4. Πάμε να δούμε φάσεις, γκολ αλλά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο Αγίου Μαθαίου για την αναμέτρηση του ΟΦΑΜ κόντρα στον Εδεσαϊκό. Είναι η 13η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Μια πολύ ηλιόλουστη μέρα. Περιμένουμε να βρεθεί η μπάλα για να γίνει η εκτέλεση του κόρνερ από τον παίκτη του Εδεσαϊκού. Οδηγίες από τον Σάβα Σιδηρόπουλο στους παίκτες του και ο Σκάρπος προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του στην εκτέλεση του κόρνερ. Έχουμε περάσει το 4ο λεπτό, έχουμε μπει στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Οδηγίες και από τον κύριο Κούρτογλου προς τους παίκτες του. Γίνεται το κόρνερ, διώχνει με γροθιά ο Σκάρπος. Ρουί Σιλβά διεκδικεί την μπάλα, την κερδίζει όμως ο παίκτης του Εδεσαϊκού. Από την άλλη, ο ΦΑΜ απέκτησε τον Μάριο Μπλέτσα, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται στον πάγκο σαν αλλαγή για τον Σάβα Σιδηρόπουλο. Μουσίδης θέλει να δώσει κοντά στον Προύντση. Μπάλα πάει στον Γωνιάδη. Γωνιάδης θα κάνει την παλιά και θα βάλει τον γκολ ο Χαρβαλιάς. Χαρβαλιάς σκοράρει στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Τριαντάφυλλος Χαρβαλιάς κάνει το 1-0 πολύ νωρίς. Ο Χαρβαλιάς ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς. Η κερκυραϊκή ομάδα 1-0. Άλεκος Κουρτογλού για την ομάδα του Εδεσαϊκού. Έφερε φρεσκάδα, όπως μας είπαν και οι παίκτες. Έφερε άλλο αέρα στην ομάδα του Εδεσαϊκού. Είχε τονίσει ερχόμενος στην ομάδα ότι θέλει η ομάδα να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες, να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Φαίνεται ότι το δέσιμο μεταξύ του νέου coach και των παικτών είναι πολύ καλό και αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Νέοι παίκτες, έμπειροι παίκτες, ένα κράμα πολύ ωραίο. Παρότι βρεθήκατε να είστε πίσω στο σκορ, πήρατε την νίκη με ένα 4. Πες μου λίγα λόγια για την αναμέτρηση. Εντάξει, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια εδώ στην ομάδα του ΦΑΜ. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια φέτος. Ήταν και ο κόσμος που ήρθε εδώ και την ακολουθεί, έκανε το παιχνίδι ακόμα καλύτερο. Για μας ήταν μονόδρομος να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από κάποια τυχαία αποτελέσματα που είχε η ομάδα. Εντάξει, ο Εδεσαϊκός δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για τον Εδεσαϊκό. Είναι μεγάλη ομάδα, είναι υποχρεωμένος, θα έλεγα, να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Αυτό κοιτάμε κι εμείς. Κοιτάμε τα παιχνίδια από εδώ και πέρα 1-1 και με στόχο πάντα τη νίκη. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, λόγω και του γηπέδου. Παρ' όλα αυτά, ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Όπως είπες και εσύ, δεν επηρεαστήκαμε από το ότι μείναμε πίσω στο σκορ. Το κάναμε βέβαια με ένα λάθος δικό μας κι αυτό. Ακολουθήσαμε το πλάνο μας, βγάλαμε αντίδραση, το περιμέναμε ότι θα βγάλουμε αντίδραση. Εκμεταλλευτήκαμε ίσως κάποια λάθη για του αντιπάλου, αλλά νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη μας και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Και πολύ ήρεμος ήσουν στον πάγκο, παρότι δεχτήκατε στο 6ο λεπτό ένα γκολ. Δεν σε είδα να φωνάζει, δεν είναι οδηγίες, καθοδηγούσες, αλλά χωρίς φωνή, χωρίς ένταση. Εντάξει, δεχτήκαμε τον γκολ νομίζω νωρίς. Είχαμε χρόνο και ήμουν σίγουρος ότι θα αντιδράσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, το γκολ το δεχτήκαμε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά, πατούσαμε καλά. Προσαρμοστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν το σημαντικό στις συνθήκες του αγώνα και του παιχνιδιού. Και γι' αυτό και περιμέναμε ότι θα βρεθεί η φάση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε, όπως και έγινε. Πώς είναι τώρα το να είσαι τόσο κοντά με κάποιους ποδοσφαιριστές ηλικιακά, δηλαδή να έχετε μόλις λίγα χρόνια διαφορά, γιατί και εσύ μικρός είσαι, μπήκες μικρός στα βάσανα και στην προπονητική. Πώς είναι αυτή η σχέση? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά ηλικιακά. Δεν κρύβω ότι με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είχαμε παίξει και αντίπαλοι, όντας και εγώ ποδοσφαιριστής. Είναι ένα πλεονέκτημα, θα πω εγώ, γιατί έρχομαι πολύ εύκολα στην ψυχοσύνθεσή τους. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εγώ ήδη συμπληρώνω μια δεκαετία που ασχολούμαι με την προπονητική. Αποφάσισα να το κάνω από πολύ νωρίς, γιατί μου αρέσει. Νομίζω ότι και για τους ποδοσφαιριστές είναι καλό.
Αλλά γενικά θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ήρθα στον Εδεσσαϊκό και βρήκα ένα οικογενειακό κλίμα με όλη τη σημασία της λέξης. Νομίζω ότι εκτός από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές έχουμε και πολύ καλές προσωπικότητες. Η ομάδα έχει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά πολύ καλά αποδυτήρια. Και αυτό το οικογενειακό κλίμα νομίζω ότι άμα συνεχιστεί θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο του γηπέδου εδώ για, από άποψη ορατότητας και για εμάς και για εσάς που παρακολουθείτε την αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τον Αβραμίδη. Θα βάλει την μπάλα στις αγωνιστικές γραμμές. Αβραμίδης θα κάνει τη σέντρα εκεί που βρίσκεται ο Ταμπάκου. Θα κάνει την κεφαλιά. Ο Ντόγος θα βάλει τον γκολ και θα ισοβαρίσει στο 11ο λεπτό. Ο Ντόγος θα κάνει το 1-1. Ο Στέφανος Ντόγος στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα πετύχει τον γκολ. Στο 11 η απάντηση του Εδεσσαϊκού μετά τον γκολ που ήρθε στο 6ο λεπτό από τον ΟΒΑΜ. Ο Εδεσσαϊκός απάντησε στο 11ο λεπτό με τον Ντόγο. Είναι ένα παιχνίδι που πριν καν ξεκινήσει υπήρχε έτσι μια ένταση στο κλίμα, γενικότερα στην ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Σκύφτας, ο οποίος θα βάλει την μπάλα στις 4 αγωνιστικές γραμμές. Σκύφτας, εκεί που βρίσκεται ο Σπίνουλας, ο οποίος ανεβαίνει υπό το μαρκάρισμα του Τεμερτζόγλου. Σπίνουλας θα γυρίσει, μπάλα στην εξωτερική πλευρά του τέρματος του Τεντζέρι. Για Μωυσίδης, για τον Ταουσιάνη, μπάλα γυρίζει στο Γιαννόπουλο. Πάει για να πιέσει ο Χαρβαλιάς. Ανεβαίνει ο παίκτης του, θα κάνει το σούτο ο Γωνιάδης. Θα κάνει ένα σούτ ο Γωνιάδης, φαινόταν εξ αρχής ότι θα μπορούσε να σκοράρει. Την κεφαλιά ο Σπίνουλας, ο Σκάρπος είναι έτοιμος, δηλώνει έτοιμος στις πιο απλές έτσι, φάσεις που έχει δημιουργήσει ο Εδεσσαϊκός. Σκάρπος κάνει το βολέ και που βρίσκεται ο Χαρβαλιάς υπό την πίεση του Μωυσίδη. Πέφτει ο Τετζέρης, αλλά υπάρχουν προσπάθειες του ΟΦΑΜ στην περιοχή του Εδεσσαϊκού. Κωνσταντίνος Τετζέρης από την ομάδα του Εδεσσαϊκού, παρότι βρέθηκε να είναι πίσω στο σκορ μετά το γρήγορο γκολ του ΟΦΑΜ, πέτυχε 4 γκολ, 1-4 το τελικό σκορ για την ομάδα του Εδεσσαϊκού. Με μικρούς παίκτες, με εμπειρία, μια ομάδα που επικρατούσε ένα κλίμα, έτσι η αλήθεια είναι, πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος της σκορ, να πετύχει μια νίκη σημειώνοντας αρκετά γκολ. Λίγα λόγια για την αναμέτρηση και εσύ βρέθηκες αρκετές στιγμές να είσαι στην κατάλληλη θέση για να αποτρέψεις κάποιο γκολ. Πες μου λίγα λόγια. Ξέραμε ότι ερχόμαστε σε μια δύσκολη έδρα. Η ομάδα του ΟΦΑΜ είναι πολύ καλή. Έχει σαν όπλο το γήπεδο. Ήρθαμε εδώ πέρα. Σίγουρα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ πέρα με ένα νέο προπονητή, με φιλοδοξίες, για να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην αρχή, στον πρώτο γύρο, που ήμασταν ψηλά. Αυτό πώς ήταν τώρα, να αλλάξετε ένα προπονητή. Ένα νέο προπονητή, αλήθεια, είναι μικρός ηλικία, αλλά με πάρα πολλή εμπειρία. Αποκτήθηκαν και κάποιοι παίχτες για την ομάδα του Εδεσσαϊκού, όπως έγιναν με όλες τις ομάδες. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και ένας χρόνος πολύ περίεργος για όλες τις ομάδες. Σίγουρα είναι ο πιο δύσκολος όμιλος. Έτσι λένε όλοι κιόλας, ο δεύτερος όμιλος. Σίγουρα ο προπονητής τώρα ήρθε. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, θα μας βοηθήσει όσο μπορούμε για να συνεχίσουμε. Τα πηγαίνουμε ήδη αρκετά καλά. Το κλίμα είναι πολύ οικογενειακό. Περνάμε ωραία. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Θα βλέπουμε μάχες ακόμη πιο δυνατές στο δεύτερο γύρο, καθώς υπάρχουν ομάδες όπως ο ΟΦΑΜ που θέλει να φύγει από την γραμμή του επιβασμού και θέλει να διεκδικήσει, όπως και άλλες ομάδες, ό,τι καλύτερο. Σίγουρα εννοείται αυτό, γιατί φέτος είμαστε λίγες ομάδες και πέφτουν σχεδόν οι μισές. Οπότε κάθε πόντος, κάθε παιχνίδι είναι μια μάχη. Αυτό. Πάμε να δούμε το Χαρβαλιά. Διεκδικούν την μπάλα, ανεβαίνει ο Πέριτς. Ο Πέριτς αποκρούει ο Τέτζερης. Ξανά προσπάθεια. Προσπαθεί να δημιουργήσει τη φάση που θα δώσει το δεύτερο γκολ η ομάδα του ΟΦΑΜ. Πιάσει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μωυσίδης. Διώχνεται από τον Τεμερτζόγλου. Παπαδόπουλος θα σταματήσει την πορεία της μπάλας. Η μπάλα στα δίχτυα με ένα απίστευτο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ένα απίστευτο σούτ από τον παίκτη του Εδεσσαϊκού. Έκανε το σούτ, έπεσε στο έδαφος, είχε βγει αρκετά μπροστά ο Σκάρπος και έτσι μπήκε το γκολ.
έκαβε την κατάλληλη καμπύλη ο παίκτης του Εδεσαϊκού για να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 1-2. 1-2 με ένα σουτ που δεν περίμενε κανείς ότι θα μπει. Εδώ σε όση καμπύλη χρειαζόταν ο παίκτης του Εδεσαϊκού, ο Ηλίας Κάρπος, είχε βγει από την εστία του και έτσι ο Εδεσαϊκός πέρασε μπροστά, έκανε αυτό που έπρεπε. Τώρα δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του βέβαια. Θέλει να ανέβει υπό την πίεση του Προύντσι. Τεμερτζόγλου. Στην μπάλα πάει ο Σπινούλας. Σπινούλας για τον Γωνιάδη υπό την πίεση του Γιαννόπουλου. Θα κάνει το σούτο ο Γωνιάδης. Είναι ακόμη μια φορά που έχει επιχειρήσει να κάνει το σούτ. Αλλά ο Τεντζέρης δήλωσε παρόν. Φρόπουλος θέλει να κάνει την παλιά για τον Μελικιώτη. Κερδίζουν οι παίκτες του ΟΦΑΜ. Πέριτς υπό την πίεση των παικτών του Εδεσαϊκού. Ταμπάκου θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά για τον Χαρβαλιάκη. Όμως είναι ο Γιαννόπουλος. Και διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Από τους πιο σημαντικούς παίκτες του Εδεσαϊκού σήμερα, Γρηγόρης Κιζηρίδης δίπλα μου, ο οποίος νομίζω ότι συνέβαλε μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες στο να ανατρέψει το 1-0 εις βάρος σκορ του Εδεσαϊκού που κατάφερε να πετύχει γρήγορα ο ΦΑΜ. 1-4 τελικό σκορ και ο Εδεσαϊκός έδειξε τη δυναμική του. Είναι μια ομάδα που έχει και μικρούς παίκτες σε ηλικία, όπως ο Τεμερτζόγλου, ο οποίος και εκείνος έπαιξε πολύ καλά, 20 μόλις ετών. Ο κύριος που βλέπετε δίπλα μου λοιπόν δεν σταμάτησε να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Τελικό σκορ 1-4 και 3 πολύτιμοι βαθμοί για τον Εδεσαϊκό. Και για κάθε ομάδα, γιατί παρότι βαθμολογικά είστε πιο πάνω, νομίζω ότι μετράνε οι βαθμοί τώρα πολύ. Φυσικά, είναι ένας δύσκολος όμιλος, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο τελευταίος μπορεί να νικήσει τον πρώτο, ο πρώτος να χάσει τον τελευταίο. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς είχαμε ως σκοπό να ανακάψουμε, γιατί κάναμε μια κοιλιά σαν ομάδα, την οποία ήταν πολύ φυσιολογικό να γίνει, διότι έχουμε έλλειψη προπονητικών μονάδων, δεν έχουμε γήπεδα, έχουμε πολλές βροχές, κρύα. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς λίγο, κάνουν και οι διοίκηση την προσπάθειά τους, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Χάσαμε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν έπρεπε να χάσουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα που φιλοδοξούμε τις υψηλές θέσεις, να είμαι ειλικρινής, δεν κοιτάξαμε ποτέ προς τα κάτω. Έχουμε πολλά νεαρά παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον Εδεσαϊκό. Εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε στην ομάδα, μια οικογένεια, δουλεύουμε καλά. Όλα βαίνουν καλώς. Δεν κοιτάξαμε ποτέ εμείς τις χαμηλές θέσεις. Αυτό επισημάνω. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία ποιοτικά τουλάχιστον είναι για άλλη βαθμολογική συγκομιδή. Ο νέος σας προπονητής λοιπόν στις δηλώσεις που έκανε, γιατί είναι και πολύ φρέσκο στην ομάδα του Εδεσαϊκού, δήλωσε ότι θέλει ο Εδεσαϊκός να επιστρέψει σε μεγάλες κατηγορίες και εκεί που αξίζει στην ομάδα. Νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι σκέφτεστε. Ναι, φυσικά. Είναι ένα όνομα, μια ομάδα με ιστορία, όπως γνωρίζουμε όλοι στο ελληνικό στερέωμα. Από εκεί και πέρα, αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, άλλη χρονιά ευελπιστούμε και εμείς να δούμε την ομάδα σε υψηλότερες κατηγορίες εκεί που τις αρμόζει. Με τον προπονητή λοιπόν το νέο, πώς είναι η σχέση σας, έφερε άλλο αέρα στην ομάδα, τα πάτε καλά? Φυσικά, μια αλλαγή προπονητή φέρνει ένα κλίμα περισσότερο φρεσκάδας. Καταλαβαίνετε ότι και ο προηγούμενος προπονητής κάναμε καλή δουλειά. Με τον νέο προπονητή προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις τακτικές του. Σήμερα ανταποκριθήκαμε, αν και βρεθήκαμε πριν στο σκορ, δείξαμε χαρακτήρα, πρόσωπο και περπατήσαμε, πήραμε το παιχνίδι. Καμπάκου, βγαίνει και ο Τεντζόγλου και ο Τεντζέρη, συγγνώμη. Και μετά την ευκαιρία που δημιούργησε ο Γωνιάδης, ο Τεντζέρης πέφτει και σώζει, χτυπάει όμως στη μέση από ό,τι βλέπω. Σφύριγμα από τον Χουλιάρα, εκτέλεση από τον Ντόγο. Πρώτος στην κεφαλιά ο Σπινούλας διώχνει την μπάλα, Ταμπάκου και Ρουί Σίλβα. Κερδίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες με τον Ντόγο και ο Προύντσις θα βάλει τον γκολ. Ο Μωυσίδης θα κάνει το 1-3 λίγο πριν το σφύριγμα. Ντόγος και Μωυσίδης, συνεργασία και 1-3. Μερτζόγλου γυρίζει πίσω στο Γιαννόπουλο, εκείνος εκεί που βρίσκεται ο Σπίνουλας. Γωνιάδης, Σπίνουλας, θέλει να ανέβει υπό την πίεση του Προύντσι. Σπίνουλας θα αφήσει για τον Γωνιάδη. Πέριτς για τον Καμαρά θα κάνει ένα σουτ, είναι πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τεντζέρη.
Σάβα Σιδερόπουλο από την ομάδα του ΟΦΑΜ. Η ομάδα του προηγήθηκε πολύ νωρίς, το έκτο μόλις λεπτό. Έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ το παιχνίδι σήμερα, καθώς ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Εδεσαϊκό. Κάθε βαθμός όμως μετράει, κάθε βαθμός είναι σημαντικός και ο ΟΦΑΜ θέλει να ξεφύγει από αυτή την ταλέπορη γραμμή στη βαθμολογία του δευτέρου ομίλου. Μπήκε λοιπόν πολύ δυναμικά. Τελικό σκορ όμως 1-4 υπέρ της ομάδας του Εδεσαϊκού. Μπήκατε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση. Τι άλλαξε μετά? Είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι όπως έπρεπε να πιέσουμε από την αρχή. Πήραμε δύο μπάλες, πετύχαμε ένα ωραίο γκολ. Μετά τρία λάθη, μπορώ να πω, των παιχτών μου έφεραν την αντίπαλη ομάδα χωρίς ουσίας φάση να προηγούνται στο ημίχρονο 3-1. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ όμως ότι στο ψυχολογικό κομμάτι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Είχαμε πίσω μας τα τρία γκολ. Κάποιοι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν, κάποιοι όχι. Τώρα από εδώ η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να βάλουμε όλοι. Να δουλέψουμε, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κάθε αγώνα, διότι μείνανε 9 τελικοί. Αυτή η 9 τελική λοιπόν ασκούν πίεση ψυχολογική στην ομάδα η οποία θέλει να φύγει από την γραμμή? Σίγουρα, όταν έχεις να παίξεις με ομάδες, γιατί άκουσα σήμερα και διάφορα, ξαφνικά γίναμε Μπαρσελόνα και θέλαμε να κερδίσουμε τον Εδεσαϊκό, τον Μακεδονικό κτλ. Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από την πλευρά μας. Με καθημερινή δουλειά, με θέληση, με όρεξη και από εκεί και πέρα θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό να δούμε αν θα έχουμε καταφέρει να μείνουμε σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο ομίλο. Παρότι άλλαξε ώρα το παιχνίδι, ο κόσμος έδωσε το παρόν. Είχε αυτή τη μουσική, το μουσικό ηχόχρωμα το παιχνίδι από τις φωνές του κόσμου που βρέθηκε στην κερκίδα πάντα κοντά. Σίγουρα, ο κόσμος μας βοηθάει και όχι μόνο εδώ και στα εκτός έδρας παιχνίδια έρχονται. Και ζητάω συγγνώμη που τους στεναχωρήσαμε σήμερα και από την πλευρά των παιχτών, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν η εικόνα αυτή του ΟΦΑΜ. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας για να μπορούμε και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην εξέδρα και μας βοηθάνε να τους ευχαριστήσουμε και να τους δίνουμε τη χαρά στο τέλος του παιχνιδιού, βλέποντας αμήν άλλο καλό ποδόσφαιρο. Κάτι που σήμερα δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Καμαρά και Ρουί Σίλβα απέναντι από την μπάλα. Να δούμε. Κιζηρίδης λογικά θα εκτελέσει το φάουλ. Κιζηρίδης θα κάνει την εκτέλεση στο οριζόντιο δοκάρι του Σκάρπου. Στο 51ο λεπτό διώχνει ο Τζορμπατζίδης την μπάλα. Ρουί Σίλβα για την εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του ΟΦΑΜ. Ρουί Σίλβα. Ρουί Σίλβα προσπαθούν όλοι να πάρουν τις καλύτερες θέσεις. Περιμένει το σφύριγμα του διαιτητή. Θα δούμε το φάουλ από τα πόδια του Ρουί Σίλβα. Ρουί Σίλβα θα κάνει την εκτέλεση. Σηκώνεται! Τι έχασαν οι παίκτες του ΟΦΑΜ με τον Μπλέτσα. Από κοντά δεν κατάφερε να σκοράρει. Σπύρος Πινούλας για να δοθεί συνέχεια. Φωνές από τον Σάβα Σιδερόπουλο στους παίκτες του. Σπίνουλας. Πρώτος ο Τζορμπατζίδης. Πιάνει την κεφαλιά ο Αβραμίδης. Εκεί που είναι ο Κιζηρίδης. Καράς θα κάνει το σούτ. Ο Τετζέρης θα ασφαλίσει την μπάλα. Ο αρχηγός του ΟΦΑΜ δίπλα μας, Σπύρος Πίνουλας, ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς ο ΟΦΑΜ, δείχνοντας τη δυναμική και το πόσο ήθελε το παιχνίδι. Ωστόσο, ο Εδεσαϊκός απάντησε, τελικό σκορ 1-4 και είναι το κρίσιμο σημείο και τα 9-1 που μείναν τα παιχνίδια είναι δύσκολα, διότι υπάρχει και το άγχος του να φύγουμε από αυτή τη γραμμή της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου. Οπότε υπάρχει λίγο πίεση ψυχολογική. Σίγουρα υπάρχει. Το θέλαμε το παιχνίδι πάρα πολύ. Μπήκαμε δυνατά, προηγηθήκαμε. Δεν τα καταφέραμε, δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Δυστυχώς άλλη μια βαριά ήταν για την ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάτω τα κεφάλια, δουλειά στην προπόνηση, είναι 9 τελική για μας, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να προσπαθήσουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Η ψυχολογική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε λάθη? Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, αλλά για μένα προσωπικά δεν υπάρχει ψυχολογία. Ο ποδοσφαιριστής μπαίνει μέσα στις 4 γραμμές και πρέπει να διώχνει το κάθε άγχος που έχει και να παίζει την μπάλα που ξέρει και, που μπορεί να, και το καλύτερο που μπορεί να δώσει.
Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Κάτω τα κεφάλια, είμαστε στεναχωρημένοι σίγουρα. Χάσαμε μέσα στην έδρα μας. Πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε. Παίρνουν και την παρουσία του κόσμου. Έδωσε δυναμικό παρόν σήμερα. Είχε καθόλου έτσι, τη διάρκεια του αγώνα μουσική υπόκρουση. Σας βοηθάει? Σίγουρα μας βοηθάει ο κόσμος. Τον θέλουμε κοντά μας. Και πιστεύω να συνεχίσει να είναι κοντά μας και κοντά στην ομάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εργάτες. Από εκεί και πέρα πιστεύω να μην τους στεναχωρήσαμε τόσο πολύ για να συνεχίσουν να έρχονται να βλέπουν την ομάδα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μποζίκης και Γιαννόπουλος πήγαν κοντά στο διαιτητή για συστάσεις. Συνέχεια με τον Σπίνουλα. Διώχνει με κεφαλιά εκεί ο Γιαννόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Σκύφτα. Σκύφτα θα κάνει τη σέντρα. Θα βγει ο Τετζέρης και θα ασφαλίσει την μπάλα. Μποζίκης. Μποζίκης για το κόρνερ του ΟΦΑΜ. 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μποζίκη σηκώνεται, κάνει την κεφαλιά. Ο Γρεκός πάει και ο Παπαδόπουλος να βοηθήσει. Δεν καταφέρουν να σκοράρουν. Μερτζόγλου υπό την πίεση του Κάρα θα δώσει στον τόγο υπό την απειλή του Σκύφτα. Κατικαρίδης! Γιώργος Κατικαρίδης στο 86 θα κάνει το 1-4. Κατικαρίδης θα κάνει το 1-4 για την ομάδα του Εδεσαϊκού που ενώ μπήκε πιο νοθρά στο παιχνίδι και ο ΦΑΜ. Γωνιάδης θέλει να ανέβει υπό την πίεση του Μωυσίδη, Ντόγος, ξανά Γωνιάδης υπό την πίεση του Τεμερτζόγλου, Μποζίκης απέναντι στον Τετζέρη και η μπαλιά είναι πολύ δυνατή. Από τους πιο μαχητικούς παίκτες σήμερα του ΟΦΑΜ, ο Τόλης Παπαδόπουλος είναι δίπλα μου. Ο ΟΦΑΜ προηγήθηκε βεβαίως το 6ο λεπτό, αλλά μετά ήρθαν 4 γκολ από την ομάδα του Δεσαϊκού. Είναι λίγο το άγχος, είναι λίγο αυτή η γραμμή της βαθμολογικής, της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου που αγχώνει λίγο ίσως τις ομάδες και έρχονται νέα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα για όλες τις ομάδες του δευτέρου ομίλου. Λίγα λόγια για το παιχνίδι σήμερα. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μια σοβαρή ομάδα όπως είναι ο Δεσαϊκός. Δουλέψαμε πάνω στο παιχνίδι κάποια πράγματα και αυτά, τέλος πάντων δεν βγήκανε. Κοιτάμε την επόμενη μέρα, κοιτάμε την Κυριακή και θα είμαστε έτοιμοι να ανατρέψουμε την κατάσταση εδώ όλοι μαζί με τα παιδιά. Ο κόσμος βοηθάει κάθε φορά με την παρουσία. Ναι, βοηθάει ο κόσμος. Τίποτα, μόνο εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο. Σταματάει το παιχνίδι, ο κύριος Χουλιάρας φυρίζει για τελευταία φορά. Ο ΦΑΜ Εδεσαϊκός 1-4 για την 13η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Εδεσαϊκός που βρέθηκε πίσω στο σκορ απέτυχε 4 γκολ, πήρε την νίκη. Αυτά έγιναν στην αναμέτρηση του ΟΦΑΜ με τον Εδεσαϊκό και βεβαίως οι αθλητολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.